πρόκειται για ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανυπαρξίας σχολικής στέγης της ειδικής αγωγής. Επί 25 χρόνια, τρία ειδικά σχολεία, νηπιαγωγείο, δημοτικό και ένα ειδικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο, δεν έχουν δική τους στέγη και στεγάζονται σε ένα βιομηχανικό κτίριο χωρίς πυρασφάλεια, ακατάλληλο, χωρίς αυλή. 25 χρόνια κρατάει αυτό. Εδώ και 6 χρόνια το πρόβλημα έχει γίνει ακόμα πιο έντονο, γιατί εμφανίστηκαν και τροκτικά. Εμείς λοιπόν ως κόμμα, δεν θυμάμαι πόσες ακριβώς ερωτήσεις και επίκαιρες ερωτήσεις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις έχουμε κάνει προς το Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην κυβέρνηση συνολικά, για να λυθεί το ζήτημα σε όλες τις κυβερνήσεις. Από ό,τι φαίνεται ήταν όλα αυτά γινόταν ισοταμίακου όντων. Γι' αυτό και είναι παρήγορη σήμερα, παρήγορο το ότι κινητοποιείται ο κόσμος και διεκδικεί επιτέλους το αυτονόητο. Να βρεθεί ένα κατάλληλο κτίριο και μπορεί να βρεθεί ένα τέτοιο στη Θεσσαλονίκη. Ζούμε και στην ανατολική περιοχή, αλίμονο, να στεγαστούν 80 παιδιά με ένα κτίριο έτσι όπως πρέπει, για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι να κτιστεί το καινούριο διδακτήριο. Αυτό είναι το αίτημα και δεν μπορεί να είναι διαφορετικό.